βέβαια η πρώτη για το εύρος και την, είναι βέβαια μια συνεργασία εκλεκτών συναδέλφων και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε άλλα με υγεία και αμέσως σταματούμε διότι... Για να προχωρήσουμε. Σταματούμε γιατί περιμένουν οι επόμενοι, έτσι χτυπάνε την πόρτα να μπουν. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε με την επόμενη συνεδρία. Αλλάζουμε λίγο για το hosting. Λοιπόν, ως μέλος του Προεδρείου λοιπόν της επόμενης συνεδρίας, να καλωσορίσω όλους και όλες και παραδίδω τη σκητάλη στον Δημήτρη για τα περαιτέρω. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με μια μικρή καθυστέρηση βέβαια που θα ληφθεί υπόψη στη διάρκεια της ομιλίας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ομιλία για τη διαχρονία της ελληνικής νομικής ορολογίας με το παράδειγμα των όρων του εμπορικού δικαίου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Βυζάς και η κυρία Δαβορίτη. Ο κύριος Βυζάς, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο μετάφραση ειδικών κειμένων, γαλλικά-ελληνικά και ελληνικά-γαλλικά και κοινοτική διερμηνία. Είναι κάτοχος συντακτορικού στην εξειδικευμένη μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Μομπελιέ 3. Και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, συγκαταλέγονται η εξειδικευμένη μετάφραση, η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία ορολογίας, η λεξικογραφία και η διερμηνία. Η κυρία Δαβορίτη τώρα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει γνωστικό αντικείμενο την διαγλωσσική και διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. Και ένα σημαντικό κομμάτι της ερευνητικής της δραστηριότητας εστιάζει σε διαπολιτισμικές πτυχές της επικοινωνίας σε ειδικά περιβάλλοντα, σε στρατηγικές και κινήτρα μάθησης στην πρόσκληση της ιωρολογίας, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και πόρων στην εκμάθηση ειδικών γλωσσών. Δίνουμε αμέσως το λόγο στους ομιλητές, στον ομιλητή και στην ομιλήτρια, και ξεκινάμε. Καλησπέρα και πάλι. Μισό λεπτό να κάνω το διαμοιρασμό. Καλησπέρα και από μένα. Υποθέτω ότι το βλέπετε ή όχι. Ναι, ναι. Καθαρότατα. Ωραία. Και σε πλήρη ανάπτυξη, έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ασχοληθούμε με τη διαχρονία της ελληνικής νομικής ορολογίας, παρουσιάζοντας κάποια παραδείγματα από το εμπορικό δίκαιο. Η διαχρονική διάσταση της ορολογίας είναι γεγονός ότι ελάχιστα έχει απασχολήσει τους ερευνητές, με τις πρώτες προσπάθειες να γίνονται χάρη στην υπολογιστική γλωσσολογία από τη δεκαετία του 90 και εδώ. Και η παρουσίαση αυτή θα ασχοληθεί με τη μελέτη της διαχρονίας, μια διαρευνητική ματιά, έτσι, του ελληνικού εμπορικού δικαίου με νομοθετική, βασική νομοθετική πηγή, τον γαλλικό Code de Commerce του 1807. Το κείμενο αυτό γνώρισε δύο μεταφράσεις στα ελληνικά, από εμπόρους πριν από την Ελληνική Επανάσταση και μια επίσημη μετάφραση λίγο μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικές οι μεταφράσεις αυτές, διότι συντάχθηκαν σε ιδιαίτερες πολιτισμικές συνθήκες και κόμισαν στην ελληνική γλώσσα πολλούς νεοόρους. Η μελέτη αυτή εστιάζει σε μια διδακτική προσέγγιση της μορφοσυντακτικής πτυχής της ορολογίας με σώμα κειμένων το πρωτότυπο και τις μεταφράσεις και γι' αυτό το λόγο θα μελετηθεί ένα δείγμα γαλλικών όρων και των αποδόσεών τους με χρήση συνδυαστικού ορολογικού μοντέλου και ενός απλού τεχνολογικού εργαλείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο μάθημα της ειδικής μετάφρασης είναι πρώτον, αν κάποιοι νεοόροι των αρχών του 19ου αιώνα επιβιώνουν ως και σήμερα και με τροποποιήσεις ή όχι και αν παρά τις όποιες παραλλαγές παρατηρείται απόκληση στα μορφοσυντακτικά μοντέλα κατά τη δημιουργία όρων 200 χρόνια μετά. Στο άρθρο αυτό σκιαγραφείται στην παρουσίαση το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου, γίνεται παρουσίαση του σώματος κειμένων που μελετήσαμε, αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο, ακολουθούν η μεθοδολογία και τα ευρήματα και στο τέλος προτείνουμε κάποια διδακτική αξιοποίηση της διαχρονίας αυτής. Τώρα, το ιστορικό πλαίσιο δεν είναι άλλο από την γλώσσα και την ταυτότητα, δηλαδή την αναζήτηση ερισμάτων κατά
τις αρχές του 19ου αιώνα για το, και στην προεπαναστατική και στη μεταπαναστατική περίοδο, και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και τα δύο ζητήματα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μάλλον η γλώσσα και η ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Παρά τις ιστορικές ρήξεις, η Ελλάδα έχει ιστορικούς δεσμούς με την αρχαιότητα και έτσι οι Έλληνες λόγοι στράφηκαν προς το λεξιλογικό πλούτο της αρχαίας ελληνικής για να δηλώσουν τις πτυχές της νέας κρατικής πραγματικότητας. Βεβαίως με δεύτερη γλώσσα, μια γλώσσα κύρους όπως είναι η γαλλική. Η στάση αυτή διατηρήθηκε και μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο ήταν σε αναζήτηση ενός στέρεου νομικού και διοικητικού συστήματος. Και χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κόντε Κομέχς και ο Κόντε Σιβίλ της Γαλλίας διδάσκονταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήδη από την ίδρυσή του. Αυτές οι αναζητήσεις έδωσαν όθηση στη διαγλωσσική μετάφραση, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί οι μεταφραστές προσπαθούν να καθιερώσουν μια νομική κουλτούρα και γλώσσα εξ αρχής μέσω εξωτερικού δανεισμού της ελληνικής από τη γαλλική. Ο Κόντε Κομέρς δημιουργήθηκε το 1807 με βάση εμπορικές αρχές που ήταν ήδη γνωστές πριν από την Επανάσταση και αποτελούσαν το εθιμικό δίκαιο από τους Έλληνες εμπόρους. Αποτελούνταν ο κώδικας αυτός από 648 άρθρα κατανεμημένα σε 4 βιβλία, με πρώτο το «Du commerce en général» με 189 άρθρα, το δεύτερο βιβλίο «Du commerce maritime» 247 άρθρα, «De faillite banqueroute» 178 άρθρα και «De la juridiction commerciale» με 34 άρθρα. Όσον αφορά τις μεταφράσεις, η πρώτη με τίτλο «Εμπορικός κώδικς της Γαλλίας» εκδόθηκε το 1817, αλλά είχε εκπονηθεί 2 χρόνια νωρίτερα από τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, ο οποίος απευθύνεται στους ομογενείς ελληνορωμαίους εμπόρους και εξηγεί πως η ανάπτυξη του εμπορίου πρέπει να διέπεται από ειδική νομοθεσία. Μας λέει ότι κατέβαλε προσπάθειες για να είναι το κείμενο κατανοητός και ότι η ελληνική γλώσσα είναι απολύτως επαρκής για την έκφραση των νέων αυτών ενίων. Και τέλος σημειώνει ότι καθώς η επίλυση των διαφορών στην Κωνσταντινούπολη διαφέρει από τον γαλλικό τρόπο επίλυσης, δεν θεώρησε απαραίτητη τη μετάφραση του Livre 4, το οποίο είναι, όπως είδαμε προηγουμένως, σε σχέση με τα εμπορικά, αφορά τα εμπορικά δικαστήρια. Η δεύτερη μετάφραση με τίτλο «Γαλλικός εμπορικός κώδικς» εκπονήθηκε από τον Θεόδωρο Ράκο, Παρίσι 1820, απευθύνεται και αυτό στους εμπορευμένους ομογενείς Έλληνας και εξηγεί ότι μετέφρασε ολόκληρο τον γαλλικό κώδικα, αποφεύγοντας τους ήδη χρησιμοποιούμενους ξένους όρους και στη θέση τους εισήγαγε αρχαιοελληνικούς για να εδρεωθούν σταδιακά και μάλιστα με επεξηγηματικό γλωσσάρι στο τέλος του τόμου. Η τρίτη και μοναδική επίσημη μετάφραση, με τίτλο «Επίσημος μετάφρασης του γαλλικού εμπορικού νόμου και νόμος περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων», που αφορούσε μόνο τα 3 πρώτα βιβλία, ήταν παραγγελία της Βαυαρικής Αντιβασιλείας το 1835. Δεν ξέρουμε ποιος ή ποιοι έκαναν τη μετάφραση. Πιθανότατα ήταν επιτροπή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση λοιπόν κάποιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και όφυλαν να βελτιώσουν την ορολογία που είχε χρησιμοποιηθεί στις 2 προηγούμενες μεταφράσεις. Άρα γνώριζαν και του Παπαδόπουλου και του Ράκου τη μετάφραση. Σε διάφορα σημεία του κειμένου διατηρήθηκε ο γαλλικός όρος εντός παρενθέσεων δίπλα στον ελληνικό, πιθανότατα ως διευκρίνηση. Η μετάφραση τέθηκε τελικά σε ισχύ μόλις το 1879, δηλαδή από το 1835, 40 και χρόνια μετά. Και αποτέλεσε νόμο του ελληνικού κράτους περίπου μέχρι το 1950. Τέλος, δεν γνωρίζουμε αν ο Θεόδωρος Ράκος γνώριζε τη μετάφραση του Νικόλαου Παπαδόπουλου τη στιγμή που άρχισε τη δική του μετάφραση. Ως προς το θεωρητικό μας πλαίσιο, η μελέτη της διαχρονίας της ορολογίας, όπως εξήγησε, άρχισε μόλις πρόσφατα να απασχολεί τους ερευνητές. Εξαιτίας της ρυθμιστικής προοπτικής της, η θεωρία του Βιούστερ είχε περιθωριοποιήσει την μελέτη της εξέλιξης των όρων. Ωστόσο, η υπολογιστική γλωσσολογία από τα τέλη της δεκαετίας του 90 έδωσε όθηση σε προσεγγίσεις της μακράς, ή σύντομης διαχρονίας της ορολογίας, με έμφαση στην έννοια ή στη μορφοσυντακτική ιδιαιτερότητα των όρων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τη νομική γλώσσα βεβαίως.
Το παρόν άρθρο εστιάζει στην κατονομασία και ειδικά στη μορφοσυντακτική πτυχή, όπως ήδη είπαμε. Οι τρεις μεταφράσεις εκπονήθηκαν σε διάστημα μικρότερο της 20ετίας και γι' αυτό μπορούμε να επικαλεστούμε τη δυναμική συγχρονία, που είναι η ταχεία μεταβολή των εξωγλωσσικών αναφορών και έχει άμεση επίπτωση στη δημιουργία και την αχρησία των όρων και των παραλλαγών τους. Η Φερνάντε Σίλβα επισημαίνει ότι η ορολογική παραλλαγή είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας για προσαρμογή της γλώσσας στα μεταβαλλόμενα δεδομένα της εξειδικευμένης επικοινωνίας. Ενώ η Πιτσίνη, η ερευνητική ομάδα, σημειώνει ότι η διαχρονική ορολογία είναι αλληλένδετη με την κειμενική ορολογία των Μπουριγκό και Σλοτζιάν, η οποία πρεσβεύει ότι οι όροι πρέπει να μελετώνται σε περιβάλλον λόγου και όχι ότι όρους δεν αποτελούν μόνο τα ουσιαστικά, αλλά και άλλα μέρη του λόγου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, οι σύμπλοκοι όροι είναι στοχευμένοι ενοιολογικά, δηλαδή τα στοιχεία που τους συναπαρτίζουν είναι σκόπιμα επιλεγμένα για να υπάρχει διαφάνεια. Επίσης, εύστοχη είναι η παρατήρηση της Σιμώνες ότι κατά τη νομική μετάφραση ο μεταφραστής συχνά αντιγράφει τη διατύπωση του πρωτοτύπου, κάτι που όπως θα δούμε έχει εφαρμογή στη δική μας εδώ την περίπτωση. Τέλος, η μελέτη των πολυλεκτικών ακολουθιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διδακτική των γλωσσών, διότι χαρακτηρίζουν τα διάφορα κειμενικά είδη. Τώρα, ως προς τη μεθοδολογία μας, βασιστήκαμε στην μεθοδολογία σε μοντέλα των Cartier et al. Και των Sablerol et al., οι οποίοι ασχολούνται με μοντέλα, έχουν εκπονήσει μοντέλα σχηματισμού γαλλικών νεολογισμών, συχνά υπό την επίδραση της Αγγλικής, τα περισσότερα από τα οποία, όπως μας διαβεβαιώνει και η Μιχαλοπούλου, έχουν εφαρμογή και στην ελληνική γλώσσα. Εστιάζουμε σε μονολεκτικούς και σε πολυλεκτικές ακολουθίες. Τώρα, για τη διεξαγωγή της μελέτης, δημιουργήσαμε από 600 συνολικά περίπου όρους που εντοπίσαμε, χειρακτικά ένα δείγμα 250 μονολεκτικών και πολυλεκτικών, μαζί με τις αποδόσεις τους στις τρεις ελληνικές μεταφράσεις. Καθώς πρόκειται για εμπορική νομοθεσία, το κείμενο πέρα από νομικούς περιλαμβάνει και οικονομική αλλά και ναυτική ορολογία και μπορούμε να πούμε ότι οι ελληνικοί ισοδύναμοι όροι που καταγράφηκαν μπορούν να εκλειφθούν ως παραλλαγές από τη μία μετάφραση στην άλλη. Οι τρεις μεταφράσεις εντάχθηκαν σε μια εφαρμογή παραλληλοποίησης για αντιπαραβολή των κειμένων με σκοπό την ανίχνευση της σύντομης διαχρονικής εξέλιξης νομικών όρων από τη μία περίοδο μετάφρασης στην επόμενη μέσα στο συγκειμενικό περιβάλλον. Το εργαλείο είναι το Word Fast Aligner που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα, μάλιστα δεν είχε πρόβλημα και με το πολυτονικό σύστημα. Απλώς τα κείμενα μπορούν μόνο ανά δύο να μπουν δίπλα-δίπλα, δεν υπήρχε δυνατότητα δηλαδή να βάλουμε και τα τέσσερα κείμενα το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι μπορέσαμε με μεγαλύτερη άνεση να εξαγάγουμε τις ορολογικές ισοδυναμίες μεταξύ πρωτοτύπου και κάθε μετάφρασης, αλλά και να ανιχνεύσουμε ομοιότητες και διαφορές στις επιλογές των μεταφραστών. Για την περιοδολόγηση της ελληνικής που θα ακούσετε παρακάτω, υιοθετήσαμε το μοντέλο του λεξικού του Μπαμπινιώτη και σας δίνουμε εδώ ένα παράδειγμα με τη μετάφραση του Θεόδωρου Ράκου το 1820 αριστερά και την επίσημη μετάφραση του 1835 δεξιά. Αυτό είναι το εργαλείο, το Word Fast Aligner και βλέπετε ότι είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά και δεξιά τα δύο κείμενα και χωρίς πρόβλημα με το πολυτονικό. Τώρα, σε σχέση με τα ευρήματά μας, με αφετηρία τους ίδιους γαλλικούς όρους ελέγχθηκε η διαχρονική ως σήμερα απόδοση και χρήση τους, όπως έχει αποτυπωθεί, μεταξύ άλλων σε παράλληλα και συναφή κείμενα, σε δίγλωσσα και μονόγλωσσα λεξικά, γιατί όπως σας είπαμε, θέλαμε να δούμε κατά πόσο οι όροι αυτοί έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Δίνουμε εδώ πέρα κάποιες λίγες περιπτώσεις, κάποια παραδείγματα που υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των μεταφραστών. Για παράδειγμα, το expedition είναι για όλους αποστολή, η λέξη όρος infidelité είναι για όλους απιστία, ο όρος fraude είναι για όλους δόλος, υποτέκ για όλους υποθήκη, courtier de marchandise για όλες τις μεταφράσεις μεσίτης πραγματιών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχουν και όροι για τους οποίους δεν ακολουθείται πάντα το ίδιο μοντέλο μεταξύ των τριών μεταφράσεων. Βλέπετε εδώ, tireur,
τραβητής τραβικτής εκδότης, είναι αμπιγκαμπιλιτέ, καράβι ανάξιον διαναυπλοίαν, πλοίον ανίκανον να πλεύσει, πλοίον ανίκανον προσπλούν, ρεζίμ ντοτά, λέθος της πρικοδοσίας, πρίκια διοίκησης, πρίκιος διοίκησης. Το force majeure, δυναστική βία, ανωτέρα δύναμης, ακαταμάχητος δύναμης, θα το προσεγγίσουμε και λίγο παρακάτω. Tribunal de commerce και règlement d'administration publique, εκεί δεν λείπει το test au règlement, είναι η γραφή όπως ήταν στις αρχές του 19ου αιώνα στα γαλλικά. Με την προσαρμογή λοιπόν των προαναφερθέντων μοντέλων Καρτιέ, Σαμπλεγόλ και Μιχαλοπούλου προέκυψε η εξής βασική τυπολογία για τους ελληνικούς λόγιους νέου όρους, πάντα με χρήση λέξης ή λέξεων προγενέστερης περίοδου. Εδώ οι συντομογραφίες είναι για το αρχαίο, μεταγενέστερο, δηλαδή ελληνιστικό, μεσαιωνικό, λόγιο κτλ. Οπότε πρώτον, μονολεκτική, απλή ή σύμπλοκη όρη από παλαιότερες μορφές της ελληνικής που χρησιμοποιούνται είτε ως μονολεκτική είτε ως συνθετικά πολυλεκτικών όρων, έχουμε από όλες τις περιόδους, ναύλος, βραβείων, κοινοποιώ, πληρωτέως, μεταδίδω, και μονολεκτικοί λόγοι σύμπλοκοι όροι, οι οποίοι είναι, αποτελούν σύνθετους όρους δηλαδή, με κάποιο πρόθυμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα την τυπολογία, συν ένα ουσιαστικό από την αρχαία, όπως είναι το επισυναλλαγή, συν ένα ουσιαστικό από την ελληνιστική ή ένα ουσιαστικό από τη μεσαιωνική γλώσσα. Με παλαιότερη λέξη συν επίθυμα, παράγγελμα, παραγγελματίας, ναύλος ναυλωτής, αποζημιούμε από ζημίωσης, με πρόθυμα συν λέξη παράγωγο λέξη τμήμα λέξης και επίθυμα, επί συνάλλαγμα, επί συναλλαγματική, αντίτραβο τραβητικών, αντιτραβητικών, και με δύο παλαιότερες λέξεις ως συνθετικά, κίνδυνος ασφαλιστής, κίνδυνος από την αρχαία, ασφαλιστής από το μεσαιωνικό, κίνδυνος ασφαλιστής, παραγγελία, παραγγελιοδόχος, τρίτος εγγύησης, τρίτη εγγύησης. Και πολυλεκτικές ακολουθίες με λεξιλόγια από διάφορες περιόδους, μπορείτε και μόνοι σας να τα ανακαλύψετε εδώ. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία και με ουσιαστικά, πρόθεση συνουσιαστικό στην αιτιατική κτλ. Ρήμα συνουσιαστικό, επίρρημα συμμετοχή, ναυτικός δανείσας κάτω-κάτω. Και παρατηρούνται συχνά ρηματικές δομές σε τρίτο πρόσωπο, όπως υπόκειται εις, οφείλει να, που εισάγουν συμπληρώματα και υποστηρίζουν έτσι τον επιτελεστικό χαρακτήρα των νομικών κειμένων. Αν μπορείτε όμως λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Έτσι αλλιώς τελειώνουμε τώρα. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ανέδειξε την πολλαπλότητα στην τυπολογία, η οποία κάποτε συμπίπτει μεταξύ των μεταφράσεων, καθώς και την ομοιογένεια τόσο στις γραμματικοσυντακτικές πρακτικές δημιουργίας ελληνικών νεοόρων, όσο και στην επιλογή ως πρώτη ύλη λεξιλογικού υλικού που αναβίωσε κατά το 19ο αιώνα και χρησιμεύσε με ανασημασιοδότηση, με τις διάφορες βεβαίως επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί για τους δανεισμούς, αντιδανεισμούς κτλ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εντός της κάθε μετάφρασης παρατηρείται συνεπή χρήση της ορολογίας. Ως προς την εξέλιξη των νέων όρων, η αναζήτηση σε συναφή και παράλληλα κείμενα, αλλά και σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα γενικά και εξειδικευμένα, έδειξε ότι σημαντικό τους αριθμός, και ειδικά εκείνοι που προέρχονταν από την επίσημη μετάφραση, εδραιώθηκαν και επιβιώνουν ως νομικοί όροι, για παράδειγμα οπισθογράφηση, ανώνυμη εταιρεία, ομόρυθμη εταιρεία, ετερόρυθμη εταιρεία. Και αυτό διότι στα παραγόμενα κείμενα επαναχρησιμοποιούνταν οι ίδιοι όροι. Χαρακτηριστική εξαίρεση αποτελεί η μετεξέλιξη του διλεκτικού όρου ακαταμάχητος δύναμης, force majeure, που έγινε ανωτέρα βία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, καταδεικνύεται κατόπιν σύγκρισης με το μοντέλο των Βαλεοντή και Κρυμπά, το οποίο είναι υπερπλήρες κατά τη γνώμη μας, ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερη απόκληση στα μορφοσυντακτικά μοντέλα κατά τη δημιουργία νομικής ορολογίας σήμερα, και ότι η καταγραφή και μελέτη των παραλλαγών μεταξύ μεταφράσεων συμβάλλει στη σύγκριση και ανάδειξη διαφορετικών πληροφοριακών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών μεταξύ των παραλλαγών, άρα αποτελεί τη βάση για τη μελέτη της ενοιολογικής εξέλιξης των όρων. Η ορολογική διαχρονία λοιπόν που διαπιστώθηκε καλύπτει περίοδο τελικά πολύ ευρύτερη από εκείνη που διερευνήθηκε μέσω των τριών μεταφράσεων από το 1815 στο 1835, καθώς οι μεταφράσεις είχαν χρησιμοποιήσει λεξιλογικό υλικό από πολύ παλαιότερες περιόδους. Το στοιχείο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης, κατά τη γνώμη μας, όσον αφορά τη δημιουργία νεόρων με έμφαση στο πολιτισμικό πλαίσιο της κάθε εποχής.
Η αντιπαραβολή σε συγκειμενικό περιβάλλον δείχνει πως η ορολογική ισοδυναμία δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυστηρή μεταφραστική ισοδυναμία, καθώς συχνά προτιμούνται επιλογές που οδηγούν σε μια λειτουργική μετάφραση που ευνοείται από το συγκείμενο, για παράδειγμα το inadvigability που σας διάβασα προηγουμένως, προκειμένου να επιτευχθεί συνεκτικότητα και να αποφευχθούν παρανοήσεις και πολιτισμικές ασυμβατότητες. Πρόκειται για στοιχεία με τα οποία πρέπει να εξοικειωθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς η νομική μετάφραση αποτελεί κατεξοχήν διαπολιτισμική επικοινωνία ή βιβλιογραφία και σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Πειράζει, ήταν τεράστια η δουλειά, οπότε δεν θα τελείωνε ούτε σε μία ώρα. Φαίνεται, πραγματικά φαίνεται. Έφυγε η παρουσίαση έτσι από μπροστά. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν αμέσως στην επόμενη ομιλία του κυρίου Μιχάλη Πολίτη. Με θέμα την εξέλιξη του σημειοσυλλογικού περιεχομένου της έννοιας ελβετική ουδετερότητα διαμέσου των αιώνων. Ο κύριος Πολίτης, ο κύριος Πολίτης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και έχει γνωστικό αντικείμενο τη διδακτική της μετάφρασης κειμένων νομικού, οικονομικού, πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου από τα γαλλικά προς τα ελληνικά. Κύριε Πολίτη, το λόγο σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ προεδρεύοντα. Θα ξεκινήσω με μια μικρή εισαγωγή. Ο όρος ουδετερότητα είναι από τους πλέον πολύσιμους όρους ελληνικής γλώσσας, καθώς συναντάται σε πολλά και διαφορετικά επιστημονικά πεδία με διαφορετικά κάθε φορά σημασιολογικό περιεχόμενο. Η σημασία του όρου διεθνής ουδετερότητα χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, δεδομένου ότι πρόκειται για έννοια η οποία αποτέλεσε απότοκο διαφορετικών πρακτικών, τις οποίες υιοθέτησαν ηγεμόνες και κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις. Πρόκειται για κανόνες εθιμικού χαρακτήρα, οι οποίοι κωδικοποιήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε γενικές γραμμές, ως ουδετερότητα νοούμε την αποφυγή ανάμειξης ενός κράτους σε πόλεμο μεταξύ άλλων κρατών, αλλά στη διεθνή πρακτική μπορούμε να καταγράψουμε πλήθος επιμέρους καταστάσεων οι οποίες δυσχεραίνουν στη διατύπωση ενός ορισμού ικανού να καλύψει το σύνολο των περιπτώσεων. Όπως θα διαπιστώσουμε, το σημασιολογικό περιεχόμενο, ιδίως στην περίπτωση της Ελβετίας, δεν παραμένει σταθερό, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία και με το αν χρησιμοποιείται ως πολιτική ή νομική έννοια. Στην περίπτωση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, η ουδετερότητά της αποτελεί απότοκο μιας ιδιαίτερος πολύπλοκης διαδικασίας. Κατά κανόνα, τα καντόνια της περιοχής σύναπταν συμφωνίες με όμορα κράτη, οι οποίες προέβλεπαν τη μη προσβολή των εδαφών τους από στρατεύματα ξένων ηγεμόνων, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα ελεύθερης στρατολόγησης σε αυτά μισθοφόρων. Αυτή η ιδιότυπη σχέση των καντονιών με τα όμορα κράτη διατηρήθηκε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα. Από το 1797 ως το 1803, οι δημοκρατικοί Γάλλοι κατέλαβαν τα ελβετικά καντόνια και στη θέση τους ίδρυσαν την Ελβετική Δημοκρατία, ένα ενιαίο κράτος κατά τα πρότυπα της Γαλλικής Δημοκρατίας, ένα κράτος φύλλα προσκύμενο στη Γαλλία. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αναπόφευκτα την αντίδραση των δυνάμεων που αντιμάχονταν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η αποτυχία του εγχειρήματος της Ελβετικής Δημοκρατίας όθησε τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη να επιβάλει το 1803 την πράξη διαμεσολάβησης με την οποία καταργήθηκε η Ελβετική Δημοκρατία και διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο συνομοσπονδιακής οργάνωσης Ελβετίας. Η εξέλιξη αυτή δεν επέφερε ουσιαστική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Μετά τη μάχη της Λειψίας του 1813 και την ήττα του Ναπολέοντα, οι σύμμαχοι έστειλαν τον Ιωάννη Καποδίστρια
και τον Βαρόνο Λέψτερν στην Ελβετία με σκοπό να προσετεριστούν τη φιλικά προσκύμενη προς τη Γαλλία ελβετική κυβέρνηση. Για να κερδίσουν την εύνοια της δίαιτας, υποσχέθηκαν μεταξύ άλλων την ουδετερότητα της Ελβετίας, η οποία θα επικυρωνόταν με διεθνή συνθήκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μέτωπο των φιλομοναρχικών δυνάμεων της Ευρώπης άρχισε να χρησιμοποιεί την ουδετερότητα της Ελβετίας ως δέλεα για να εξασφαλίσει την απαγκίστρωση της Ελβετίας από τη Γαλλία. Στο πλαίσιο του συνεδρίου της Βιέννης του 1814-1815 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1815, οι νικήτριες δυνάμεις αναγνώρισαν εγγράφως και με κάθε επισημότητα τη διαρκή ουδετερότητα της Ελβετίας και εγγυήθηκαν την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του εδάφου της. Η διατήρηση όμως του δικαιώματος στρατολόγησης ελβετών μισθοφόρων από τους ηγεμόνες της εποχής εξέθετε την Ελβετία σε κίνδυνο εμπλοκής της, σε ένοπλες συγκρούσεις, κάτι το οποίο ήταν αντίθετο στην αρχή της ουδετερότητας. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1848, η ουδετερότητα θεωρήθηκε απλώς ως μέσο για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της εξωτερικής ασφάλειας Ελβετίας. Τον 19ο αιώνα, η ελβετική εξωτερική πολιτική χρησιμοποιούσε συχνά την έννοια της ουδετερότητας, αλλά οι κοινωνικές, πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ δεν ομολογούσαν ως προς το περιεχόμενό της. Οι ανθρωπιστικές δραστηριότητες, όπως η σύσταση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών της Ελβετίας, συνέβαλαν στη σημαντική ενίσχυση του καθεστώτος ως ουδέτερης χώρας. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, η έννοια της ουδετερότητας βασιζόταν ως επιτοπλίστων σε κανόνες διεθνούς εθνικού δικαίου. Η εδραίωση της έννοιας υλοποιήθηκε με την κωδικοποίηση του δικαίου περί ουδετερότητας με τις συμβάσεις της Χάγης του 1907. Αυτές ορίζουν ότι απαγορεύεται στους ουδέτερους να διαθέτουν στρατεύματα και βάσεις επιχείρησης στους εμπολέμους, να επιτρέπουν τη διέλευση ξένων στρατευμάτων, να πωλούν κρατικό πολεμικό υλικό, να εγγυώνται πολεμικές πιστώσεις και να διαβιβάζουν στρατιωτικές πληροφορίες. Τους υποχρεώνουν επίσης να αντιστέκονται σε πράξεις που είναι αντίθετες στην ουδετερότητά τους, οι οποίες διαπράττονται στο έδαφος τους από τους εμπολέμους και να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα σε περιπτώσεις εξαγωγής ή διαμετακόμισης πολεμικού υλικού από ιδιώτες. Από την πλευρά τους, οι εμπόλεμοι πρέπει να σέβονται την ουδετερότητα και να απέχουν από οποιαδήποτε παραβίαση εδάφους. Οι συμβάσεις της Χάγης προβλέπουν επίσης ότι μια ουδέτερη δύναμη διατηρεί το δικαίωμα να συναλλάσσεται με τους εμπολέμους με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται, να παρέχει άσυλο σε πρόσφυγες και σε στρατεύματα που ανήκουν στους εμπόλεμους στρατούς και να καταφεύγει σε ένοπλη δύναμη για να αποκρούσει επιθέσεις κατά της ουδετερότητάς της. Αν δεχθεί επίθεση, απαλλάσσεται από την απαγόρευση να κάνει συμμαχίες. Με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ελβετική ουδετερότητα απέκτησε νέο πρόσωπο, καθώς στο εσωτερικό της χώρας έλαβε διαστάσεις μύθου και αποτέλεσε μία από τις θεμελιώδεις αξίες της εθνικής πολιτικής. Σε διεθνές επίπεδο, από την άλλη, αυτή η ασαφής έννοια είχε χάσει κάπως από την ουσία της, καθώς οι σχέσεις και η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των χωρών, ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου, καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία και το εμπόριο. Στο εσωτερικό της χώρας, η αρχή της ουδετερότητας είχε επικρατήσει στις πολιτικές ομιλίες και είχε καταστεί ισχυρό επιχείρημα για την ενίσχυση του εθνικού αισθήματος, παρότι οι γλωσσικές κοινότητες είχαν την τάση να υποστηρίζουν είτε τις κεντρικές δυνάμεις είτε την ΟΤΑΝ. Έχοντας επίγνωση του επερχόμενου κινδύνου, οι ομοσπονδιακές αρχές και ορισμένοι διανοούμενοι έκαναν έκκληση στο πνεύμα της ουδετερότητας για να ενώσουν τους διχασμένους Ελβετούς.
Έτσι διαδόθηκε η εικόνα του ελβετικού Sonderfall και επικράτησε η ιδέα ότι η Ελβετία σώθηκε από τη φρίκη του πολέμου χάρη στην ουδετερότητά της. Δοκιμασμένη κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτή η αμφίθυμη στρατηγική θα δείξει αργότερα την αποτελεσματικότητά της. Το 1920, για παράδειγμα, με την προσχώρηση της Ελβετίας στην κοινωνία των εθνών, η Ελβετία εξασφάλισε αμέσως ένα ειδικό καθεστώς. Με επίσημη διακήρυξη, η κοινωνία των εθνών απάλλαξε τη χώρα από στρατιωτικές υποχρεώσεις που προέβλεπε η συνθήκη, όπως τη συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις και τη διέλευση στρατευμάτων από το έδαφος της. Συγκεκριμένα, το άρθρο 435 της Συνθήκης των Βερσαλιών αναγνώρισε το 1919 την ελβετική ουδετερότητα με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης. Το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών επιβεβαίωσε αυτή την αναγνώριση στη διακήρυξη του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1920, η οποία αναγνώρισε επίσης το ειδικό καθεστώς της Ελβετίας. Έτσι, ως μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, εξαιρέθηκε από τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές κυρώσεις, αλλά όχι από οικονομικές. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελβετία, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της και της προοπτικής συμμετοχής της σε διεθνείς οργανισμούς, εισήγαγε τη διάκριση μεταξύ πολιτικών διεθνών οργανισμών, οι σκοποί των οποίων δεν θεωρούνταν συμβατοί με την αρχή της ουδετερότητας, και τους διεθνείς οργανισμούς τεχνικού χαρακτήρα. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό, οι Ελβετοί απέρριψαν με δημοψήφισμα την ένταξη στον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που χαρακτηριζόταν ως πολιτικοί οργανισμοί, ενώ το 1948 η Ελβετία έγινε πλήρες μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που ήταν υπεύθυνος μεταξύ άλλων για την εφαρμογή του σχεδίου Marshall. Παρότι η Ελβετία είχε εναντιωθεί στη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς πολιτικού χαρακτήρα, αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα στην αποτροπή εντάσεων και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Το 1964 και το 1966, η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών έδωσε στις συμφωνίες σχετικά με την ελβετική ουδετερότητα το καθεστώς των στοιχείων του διεθνούς εθιμικού δικαίου, δεσμευτικού για όλα τα κράτη. Μετά τη διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ το 1989 και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, η θέση της Ελβετίας στο νέο διεθνές πλαίσιο αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμών. Η ένταξη της Ελβετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από στρατηγικό στόχος μετατράπηκε σταδιακά σε μια απλή επιλογή για την Ελβετία, η οποία χωρίς να αποσύρει την αίτηση που κατατέθηκε το 1992, ευνόησε την προώθηση διμερών σχέσεων. Το Σύνταγμα του 1999 επιβεβαίωσε τη διεύρυνση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής Ελβετίας, αλλά συνέχισε να αναφέρει την ουδετερότητα μόνο στα άρθρα που αφιερώνονται στις αρμοδιότητες των Ομοσπονδιακών Αρχών. Το 2001 ο λαός ενέκρινε με δημοψήφισμα ότι οι Ελβετοί εθελοντές που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ μπορούν να είναι οπλισμένοι εξαιρουμένης κάθε συμμετοχής σε μάχη. Το 2002 ο λαός αποφάσισε η Ελβετία να γίνει μέλος του ΟΗΕ, αλλά στην αίτησή του για ένταξη το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο επέμεινε στην ουδετερότητα της Ελβετίας. Στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ελβετία αποφάσισε να συνταχθεί με τα κράτη που στηρίζουν τις επιλογές του ΝΑΤΟ και του Κιέβου, συμμετέχει στο εμπάργο κατά της Ρωσίας, αλλά αρνείται όχι μόνο την αποστολή στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού στο Κίεβο, αλλά και τη μεταπόληση στην Ουκρανία ελβετικών οπλικών συστημάτων από τρίτες χώρες. Με βάση τα ανωτέρω, επιβεβαιώνεται ότι το σημασιολογικό περιεχόμενο της έννοιας ελβετική ουδετερότητα χαρακτηρίζεται διαχρονικά από ρευστότητα, η οποία σε μεγάλο βαθμό αποτελεί συνειδητή επιλογή παρά τις όποιες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις.
Αυτή η ρευστότητα χρησίμευσε στην αναζήτηση λύσεων, ισορροπιών, συμβιβασμών με απότερο σκοπό τον διακαή πόθο του ελβετικού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία, ανεξαρτήτως των όποιων γλωσσικών και θρησκευτικών επιλογών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ομιλία και επίκαιρη επίσης ομιλία, όπως μας δείξατε στις τελευταίες διαφάνειες. Επειδή όμως έχουμε μείνει πολύ πίσω, ας προχωρήσουμε κατευθείαν στην τελευταία μας ομιλία, στην τελευταία ομιλία αυτής της συνεδρίας, όπου ο κύριος Παμινώντας Σιδηρόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Αστυνοπαθή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσει για τους όρους που είναι παράγωγοι ή συγγενείς προς τον όρο μηχανική. Κύριε Σιδηρόπουλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή να... Βλέπετε την οθόνη μου. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, ακούγομαι καλά, εντάξει. Ναι, όλα καλά. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέμα της δικής μου παρουσίασης είναι η επισκόπηση όρων παραγόγων και συγγενών προς τον όρο μηχανική. Γιατί ασχολούμεθα με αυτό τον όρο. Υπάρχει ένας βασικός λόγος για αυτό το θέμα. Ότι υπάρχουν στα αγγλικά οι όροι mechanics και engineering, οι οποίοι καταχρηστικώς αποδίδονται σε πολλές περιπτώσεις με τον ίδιο όρο μηχανική. Πράγμα που ακυρώνει την υφιστάμενη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τεχνικών όρων. Λοιπόν, ό,τι έχω προτείνει σε προηγούμενες δημοσιεύσεις και μάλιστα σας συνέδρια αξιελέτω, την υιοθέτηση του όρου μηχανευτική για την απόδοση του όρου engineering. Τώρα, εδώ υπάρχουν πλήστες όσες αναφορές που καταδεικνύουν αυτή τη διάκριση και για τους μη ειδικούς, διότι η ομιλία αυτή απευθύνεται σε μη ειδικούς. Λοιπόν, ένα παράδειγμα, ιστορικό παράδειγμα, είναι ένα εμβληματικό σύγγραμμα του Julius Weisbach και το αναφέρω εδώ για λόγους αυθεντικότητας, δεν θα διαβάσω όλα αυτά εδώ, από το οποίο συνοπτικά στο τέλος της διαφάνειας λέω ότι η μηχανική παίζει τον ίδιο ρόλο για τη μηχανευτική, από εδώ και πέρα για το engineering θα χρησιμοποιώ μηχανευτική, θα το συνηθίσουμε. Λοιπόν, η μηχανική παίζει τον ίδιο ρόλο για τη μηχανευτική και τις μηχανές με αυτό που παίζει η γεωμετρία για τα σχέδια των μηχανών. Δηλαδή το 1845 που γράφει και αυτό το βιβλίο οριοθετήθηκε κατά τρόπο σαφή και απόλυτο ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μηχανική και μηχανευτική. Λοιπόν, τώρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα αμφισημίας η οποία προκύπτει είναι το εξής. Όλοι μας γνωρίζουμε για την περιβαλλοντική μηχανική. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν δύο ειδών τέτοιες ειδού. Ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται Environmental Mechanics, ένα άλλο που ονομάζεται Environmental Engineering. Είναι δύο διαφορετικά θέματα αυτά εδώ. Λοιπόν, αν ήταν ένας εκδοτικός οίκος και ήθελε να τα εκδώσει αυτά, θα τα μετέφρασε και τα δύο περιβαλλοντική μηχανική. Λοιπόν, έχουμε παρακάτω. Έχω παρουσιάσει τέτοια παραδείγματα αρκετά. Ένα είναι η οικολογική μηχανική. Υπάρχει και ecological mechanics, υπάρχει και ecological engineering, αλλά εμείς το λέμε οικολογική μηχανική. Έτσι έχουμε και τη γενετική μηχανική. Η γενετική μηχανική για την οποία συχνά μιλάμε και έχει φτάσει και στον τύπο και στο κοινότητα, είναι γενετική μηχανευτική στην πραγματικότητα. Έτσι. Υπάρχει όμως και γενετική μηχανική με την έννοια της μηχανικής, της εξέτασης δηλαδή μηχανισμών. Το ίδιο συμβαίνει biomechanics, bioengineering, financial mechanics, financial engineering είναι δύο διαφορετικά πράγματα και έχουμε τις λέξεις για αυτά. Και υπάρχει και η κοινωνική μηχανική και η κοινωνική μηχανευτική. Η κοινωνική μηχανική που θα εμφανιστεί στον τύπο και στην καθημερινή κουβέντα είναι κοινωνική μηχανευτική. Λοιπόν, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είναι το σημερινό θέμα αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα, το σημερινό μας θέμα είναι συγγενείς και σύνθετοι όροι με τον όρο μηχανική, όπως μηχανοτεχνία, μηχανολογία, μηχανίκευση, μηχάνευση, μηχανευτική, μηχανοποίηση, όπως επίσης και αγγλικοί όροι σύνθετοι και περιφραστικοί. Θα δούμε
ίσως όχι όλους, αλλά κάποιους θα τους εξετάσουν. Λοιπόν, εκεί όμως που είναι κανείς υποχρεωμένος να διαχωρίσει τη μηχανική από τη μηχανευτική, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, είναι αν μελετούμε ή αν γράφουμε κείμενα φιλοσοφίας της επιστήμης ή φιλοσοφίας της μηχανευτικής. Διότι εάν χρησιμοποιήσουμε τον όρο μηχανική αδιακρίτως, τότε έχουμε ενίοτε και αλλίωση νοήματος. Τώρα, εδώ θα αναφέρω, χωρίς να μπω στη λεπτομέρεια, πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούμε να βρούμε. Ένα άρθρο σε ένα περιοδικό, ας πούμε, κτλ. Λέει το εξής, ότι αναφέρει Philosophy of Science και Philosophy of Engineering και Sociology of Engineering. Λοιπόν, αν αυτό το μεταφράσουμε φιλοσοφία της μηχανικής εδώ, έχει χαθεί όλο το νόημα του άρθρου αυτού. Επομένως, φιλοσοφία της μηχανευτικής. Τώρα, στο ίδιο άρθρο έχουμε μία άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία την μεταφράζω κατευθείαν στα ελληνικά και λέω ότι υπάρχει διαφορά, βαθιά διαφορά ανάμεσα στον μηχανευτικό σχεδιασμό, engineering design, και την επιστημονική θεωρητικολογία, η οποία υπονομεύει περαιτέρω το χαρακτηρισμό της μηχανευτικής ως εφαρμοσμένης επιστήμης. Engineering as applied science. Τώρα, αυτό εδώ κρύβει ένα θεμελιώδες, γι' αυτό το μεταφέρω και σε αυτή τη διαφάνεια, ένα θεμελιώδες φιλοσοφικό επιστημολογικό ερώτημα, κατά πόσον η μηχανευτική είναι εφαρμοσμένη εφαρμογή της επιστήμης. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο μηχανικός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά παίρνει πορίσματα ή ανακαλύψεις ή δεδομένα από την επιστήμη, από τη φυσική, από τα μαθηματικά και τα μετατρέπει σε κάτι χρήσιμο. Αυτή ήταν η αντίληψη που επικρατούσε κατά τον 19ο και κατά το πρώτο ήμιση του πρώτου του 20ου αιώνα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Η μηχανευτική δεν είναι εφαρμοσμένη επιστήμη. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι τεχνικοποιεί ούτε ότι μηχανικεύει ένα υπάρχον επιστημονικό υπόβαθρο. Τώρα, δεν συνίσταται δηλαδή απλά στην εφαρμογή της επιστήμης. Λοιπόν, οπότε σε αυτό εδώ εκτίθεται πολύ καλά και εκτεταμένα στο βιβλίο του Carl Mitchum με τίτλο Thinking Through Technology, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Υπάρχουν και πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Σταχυολογώ μία τέτοια αναφορά και από όλη αυτή θα σημειώσω εδώ στο κάτω μέρος της διαφάνειας που λέει ότι αποτελεί μια, κατά αυτόν τον συγγραφέα, μια καρικατούρα του γεγονός να λέμε applied science, εφαρμοσμένη επιστήμη, την μηχανευτική σήμερα. Επομένως, δεν θα το δεχτούμε αυτό σαν ορισμό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ ότι τι συμβαίνει με τα λεξικά. Έτσι, έχει γίνει αναφορά σε λεξικογραφικούς ορισμούς, οι οποίοι είναι λίγο πιο πίσω από την ορολογική θεώρηση των διαφόρων θεμάτων. Ας πούμε, το λεξικό Webster λέει ακριβώς αυτό, ότι πρόκειται για εφαρμογή μαθηματικών και επιστημονικών αρχών. Άρα είναι πιο πίσω από αυτή την αντίληψη. Υπάρχουν και κάποια λεξικά, λεξικό Oxford Languages, το οποίο αποφεύγει αυτό το σκόπελο και λέει απλά για μόνο ότι είναι ο κλάδος της επιστήμης που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και το καθεξής. Λίγο πιο σωστό αυτό. Λοιπόν, τώρα, εγώ προσωπικά ως καθηγητής δεν θα δίδασκα ποτέ αυτόν τον ορισμό. Ίσα-ίσα θα τον αντέκρουα. Το ίδιο κάνει, για να πούμε τι θα έκανα εγώ, να αποδείξω ότι και κάποιοι άλλοι το κάνουν, στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, και δίνω εδώ το σύνδεσμο αυτόν, υπάρχουν οι διαφάνειες ενός μαθήματος, όπου ξεκινάει το μάθημα με τον ορισμό του Webster ότι engineering είναι application of mathematics κτλ. Και τον αντικρούει παρακάτω, αντικρούει με την προσθήκη και άλλων χαρακτηριστικών της μηχανευτικής που ο ορισμός αυτός δεν αποδίδει. Είναι τέχνη, είναι λύση προβλημάτων, είναι προσέγγιση, είναι προσομοίωση, είναι επικοινωνία, είναι πολιτική, είναι χρηματοοικονομικά. Όλα αυτά είναι. Η σύνδεση με την καθαρή επιστήμη είναι ένα μέρος μόνο της δουλειάς του μηχανικού. Λοιπόν, και έχουμε τώρα εδώ στη λέξη μηχανίκευση, η οποία κατά πολλούς είναι ο κατάλληλος όρος για την απόδοση του όρου engineering. Μα μηχανίκευση
είναι και εξηγείται μάλιστα στο λεξικό, ένα αξιολογότατο λεξικό κατά τα άλλα, το οποίο αποτελεί μια ανάγκη για τη βιβλιογραφία μας, λοιπόν, ότι είναι λίγο πολύ η τέχνη της πρακτικής αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτός ο ορισμός είναι ξεπερασμένος. Έτσι. Και μηχανίκευση σημαίνει κάτι που δεν είναι μηχανικό, το κάνω μηχανικό. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η αντίληψη. Λοιπόν, συνεπώς δεν αποδίδεται η σύγχρονη έννοια της μηχανευτικής. Τώρα, θα σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα όμως. Έχουμε τη λέξη μηχανοποίηση και για αυτή τη λέξη υπάρχει ο αγγλικός όρος mechanization ή σπανιότερα mechanicalization. Είναι, σύμφωνα με τα λεξικά και αγγλικά και ελληνικά, αλλά και σύμφωνα με τη δική μας, ας πούμε, τη γνώση, δύο πράγματα είναι αυτά, δύο διαφορετικά. Ή είναι συστηματική εισαγωγή μηχανών και χρήση μηχανών, μηχανοποίηση, ή είναι η μετατροπή ή αλλαγή χαρακτήρα ως την κατεύθυνση αυτόματου ή μονότονου ή μηχανικού. Δηλαδή κάτι το κάνω μηχανικό. Για το τελευταίο αυτό, αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να πω, ο νεολογισμός μηχανίκευση. Αυτή είναι η μηχανίκευση. Λοιπόν, πράγματι, πάμε και στο αντίστοιχο λεξικό της κυρίας Αναστασιάδη Σημειονίδη. Λοιπόν, εκεί, αυτό είναι λεξικό το οποίο, λεξικό καταλήξεων. Και ας με συγχωρήσουν οι γλωσσολόγοι, δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ο χαρακτηρισμός, αλλά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, προσέξτε, εκεί αυτά που τελειώνουν σε ήκευση, εκλαήκευση, λογήκευση, εκλογήκευση, ειδίκευση, εξήκευση, καθολήκευση, ατομήκευση, τι είναι όλα αυτά, μετατροπή. Δηλαδή κάτι δεν είναι ειδικό και το κάνω ειδικό, το ειδικεύω. Δεν είναι λογικό και το λογικεύω. Έτσι. Λοιπόν, ο όρος μηχανίκευση, επομένως, δεν καλύπτει τη σύνθετη νοητική και πρακτική δράση του μηχανικού. Έχουμε στον όρο μηχάνευση, τον οποίο έχω προτείνει. Πάμε πάλι στο ίδιο αντίστοιχο λεξικό. Προϊτάνευση, σαγίνευση, ερμήνευση, ειρήνευση, συγχώνευση, εκπαίδευση, μεθόδευση, πράξεις που εμπεριέχουν διεργασίες πνευματικές ή πρακτικές. Επομένως, η μηχάνευση είναι μέσα στο κατάλληλο πνεύμα. Τώρα, για να συνοψίσω, έχω τρία ζεύγη συγγενών όρων. Μηχανοποίηση, μηχανίκευση. Μηχάνευση, μηχανευτική και μηχανολογία, μηχανοτεχνία. Για το τελευταίο ζεύγος έχω αναφερθεί εκτενώς σε άλλες εργασίες μου και δεν θα μείνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα, μηχανική μάθηση. Το είπαμε κάποιους όρους να εξετάσω. Μηχανική μάθηση, εδώ έχει καθιερωθεί αυτό το πράγμα. Και με συγχωρείτε αν αυτό. Και έχει προταθεί και συμφωνώ με αυτό, ορθότερος όρος μηχανομάθηση. Διότι στην Αγγλική, εκτός από το machine learning, υπάρχει και το mechanical learning. Όμως για να μην γίνει σύγχυση, μηχανομάθηση θα είναι η μηχανική μάθηση, δηλαδή η μάθηση εκείνη η οποία αποκτάται από ειδικούς αλγορίθμους με βάση πληθώρα δεδομένων και εμπειρία. Λοιπόν, μηχανομάθηση, αλλά μερικές φορές η περιφραστική, διλεκτική εκδοχή ίσως είναι χρήσιμη. Δηλαδή αυτή η μάθηση είναι τι. Αν δεν θέλουν μηχανική, προτείνω μηχανοειδής μάθηση. Δεν ελπίζω ότι θα καθιερωθεί κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η ελληνική γλώσσα επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, τώρα θα κάνω και μία έτσι παρέκφαση, θα ξεφύγω λιγάκι. Έχω, γιατί δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, για το reinforcement learning, έτσι, το οποίο είναι ένα είδος μηχανομάθησης. Είναι ένα είδος. Αλλά αυτό δεν περιέχει τον όρο, τη ρίζα ή τη λέξη μηχανή κτλ. Αλλά θα σταθώ λίγο σε αυτό. Αυτό αποδίδεται και έχει γίνει και επίσημα και εδώ ως ενισχυτική μάθηση. Σε αυτό δεν συμφωνώ καθόλου. Διότι όσοι ξέρουν λιγάκι από reinforcement, από μηχανομάθηση, ξέρουν ότι σε αυτή την περίπτωση η ενισχυτική μάθηση τι είναι, χαρακτηρίζεται από ενίσχυση η οποία παρέχεται όχι στην αρχή, αλλά προοδευτικά και επαναλαμβανόμενα. Έτσι. Και ο σχετικός αλγόριθμος πετυχαίνει μεγιστοποίηση συνολικής αμοιβής με βάση μάθηση που αποκτάται από τα προοδευτικά, από τα επιμέρους αποτελέσματα. Τώρα έχω εδώ αυτό το πρόβλημα. Έχω ένα ρομπότ το οποίο θέλει να πάει από το Α στο Β χωρίς να προσκούσει στα εμπόδια.
και το ρομπότ έχει μια περιορισμένη ορατότητα. Σε κάθε του κίνηση εκμεταλλεύεται την εμπειρία που αποκτά για να αποφασίσει την επόμενη κίνηση. Ξανά άλλη εμπειρία, άλλη κίνηση. Άλλη κίνηση και ούτω καθεξής. Η μάθηση είναι προοδευτικά ενισχυόμενη. Επομένως, όχι μάθηση ή μάθηση με ενίσχυση ή ενισχυόμενη μάθηση. Έτσι, τώρα, εδώ θα πω το εξής. Είναι το ίδιο λάθος την ενισχυμένη αναλογική. Γιατί λέμε ενισχυτική και δεν τη λέμε ενισχυτική. Είναι το ίδιο λάθος. Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λέμε. Δεν λέμε βοηθητική αναπαραγωγή. Έτσι. Τώρα, ας κοιτάξουμε σε άλλες γλώσσες τι γίνεται. Εδώ, ας πούμε, έχουμε την γαλλική, την ισπανική εκδοχή. Λοιπόν, έχουμε και τη γερμανική και την ιταλική. Παρατηρούμε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, για να μην μπω στις λεπτομέρειες, χρησιμοποιείται μία μετοχή πάντα. Μετοχή. Έτσι και εμείς έχουμε την ενισχυόμενη. Αλλά η διαφορά με την ελληνική γλώσσα είναι ότι η ελληνική γλώσσα διαθέτει μετοχή ενεστώτος για να δηλώσει την διάρκεια και τη συνέχεια. Η γερμανική γλώσσα χρησιμοποιεί μετοχή ενεστώτος, όπως θα δείτε, αλλά είναι ενεργητική και όχι παθητική. Παθητική μετοχή ενεστώτος έχει η ελληνική γλώσσα και τη χρησιμοποιεί. Άρα εδώ δεν γίνεται καλή χρήση των δυνατοτήτων της ελληνικής γλώσσας. Όπως και στην μετάφραση του engineering, δεν γίνεται καλή χρήση των δυνατοτήτων της ελληνικής γλώσσας. Λοιπόν, άρα, reinforcement learning, ενισχυόμενη. Τώρα, για τη γνωσιομηχανική. Για τη γνωσιομηχανική, knowledge engineering δεν είναι. Είναι γνωσιομηχανευτική για τους λόγους τους οποίους είπα. Έτσι. Και αυτό τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία, όπου θα βρείτε εύκολα βιβλιογραφικές αναφορές όπου υπάρχει knowledge mechanics, έτσι, και υπάρχει και knowledge engineering. Διαφορετικά πράγματα. Knowledge mechanics εξετάζει κάποιους μηχανισμούς της γλώσσας. Το knowledge engineering είναι αυτό που έχουμε πει, ότι να συντάσει διάφορα προϊόντα, αποτελέσματα χρήσιμα για την ορολογία, για τη μεθόδευση, ας πούμε, της γλώσσας, την κατεύθυνση της γλώσσας. Αυτό είναι knowledge engineering. Επομένως, όχι γνωσιομηχανική. Γνωσιομηχανευτική και γνωσιομηχανική. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι το re-engineering, το οποίο είναι επαναμηχάνευση, κατά τη δική μου την άποψη. Και είδα κάπου αυτό το, για τους μεταφραστές, και οι μεταφραστές αυτήν την αίθουσα, re-engineering, engineering, education, πώς θα το πούμε αυτό. Μια εύκολη διάξοδο ήταν επανασχεδιασμός εκπαίδευσης των μηχανικών. Αλλά σχεδιασμός δεν αποδίδει πλήρως το engineering. Επαναμηχάνευση της μηχανευτικής εκπαίδευσης ή τουλάχιστον επαναμηχάνευση της εκπαίδευσης των μηχανικών. Άλλο κάτι, reverse engineering. Αυτό πολλές φορές απαντήθηκε ως αντίστροφη μηχανική. Ούτε αντίστροφη είναι, ούτε μηχανική. Μηχανική δεν είναι, διότι είναι μηχάνευση. Αντίστροφη δεν είναι, είναι ανάστροφη. Έτσι, ανάστροφη σημαίνει το εξής, ότι υπάρχει ένα ήδη κατασκευασμένο υπαρκτό τέχνημα. Τέχνημα είναι αυτό που κάνει ένας μηχανικός. Έτσι. Τέχνημα, ένα κτίριο είναι ένα τέχνημα. Ωραία. Μια μηχανή, μια συσκευή είναι ένα τέχνημα. Και προσπαθώ να ανακαλύψω εκ των υστέρων ποια είναι τα λειτουργικά του στοιχεία, να κατανοήσω τη λειτουργία. Τότε κάνω ανάστροφη μηχάνευση. Έτσι. Υπάρχει αντίστροφη μηχάνευση. Υπάρχει. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, για παράδειγμα. Εδώ στην αντίστροφη μηχάνευση τι κάνω. Προσπαθώ να σχεδιάσω κάτι καινούριο, κάτι που δεν υπάρχει ακόμα, και χρησιμοποιώ μεθόδους επίλυσης αντίστροφων προβλημάτων. Στα μαθηματικά, αντίστροφα προβλήματα είναι εκείνα στα οποία προσπαθώ να αντιστρέψω μία διαδικασία. Δεν έχω τη δυνατότητα τώρα να μπω σε περισσότερο. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, δυστυχώς. Ναι, δεν έχουμε τέτοιο χρόνο. Τελειώνω τώρα σε λίγο. Επομένως, και επειδή το συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στη μαθηματική ορολογία, είναι απαραίτητο αντίστροφο και ανάστροφο στα μαθηματικά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα έχουμε ανάστροφη μηχάνευση και αντίστροφη μηχάνευση, δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, το δίδυμο Mechanics Engineering
θεμελιώδου σημασία στην επιστήμη, την τεχνολογία και τη φιλοσοφία, δεν εκπροσωπείται με συνέπεια στην ελληνική ορολογία. Η προτινόμενη λύση με βάση γλωσσικά και οντολογικά επιχειρήματα είναι το δίδυμο μηχανική-μηχανευτική. Η παρούσα και οι προηγούμενε εργασίε εξετάζουν το θέμα τόσο από την άποψη των παραδοσιακών κλάδων μηχανικών, όσο και από ευρύ φάσμα θετικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Λοιπόν, πρώτον, με την προτινόμενη λύση. Έρεται η υπάρχουσα αμφισημία, αξιοποιούν τη δυνατότητα της ελληνικής γλώσσας, αναδεικνύονται σημεία εσωτερικής ενότητας μεταξύ των επιστημών και ειδικότερα η εργασία αυτή εξετάζει πλειάδα όρων παραγόγων ισχυρών προσφορών μηχανική, οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες της αρχικής αμφισημίας και προβάλλει την ανάγκη για αξιοποίηση των δυνατοτήτων ελληνικής γλώσσας. Αυτή είναι σύνοψη των προτινόμενων όρων, βιβλιογραφία και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για εμάς τους μεταφραστές, το δίδυμο Mechanics και Engineering. Και επιτρέψτε μου να πω ότι βοηθάει και στην απόδοση του ρήματος Engineer, το οποίο είναι και αυτό προβληματικό για εμάς στα ελληνικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για ερωτήσεις, αλλά ίσως προλαβαίνουμε να κάνουμε μία-δύο ακόμα. Ναι, η κυρία Λουπάκη. Δεν καταφέρνω να κάνω unmute. Μήπως... Μ' ακούτε τώρα? Ναι, τώρα ναι. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, κάτι έκανα λάθος. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους και να κάνω μία πολύ γρήγορη ερώτηση στο Θοδωρή το Βυζά, γιατί με ενδιαφέρε πολύ αυτό το οποίο ανέφερε, αλλά δεν πρόλαβα έτσι να το καταλάβω εντελώς. Μίλησε για το World Fast Aligner. Αυτό το εργαλείο κάνει από μόνο του αντιστοίχηση. Είναι δηλαδή εργαλείο αντιστοίχησης όπως χρησιμοποιούμε άλλα. Είναι αυτή η δουλειά του? Όχι, αυτό ουσιαστικά τα βάζεις εσύ δίπλα-δίπλα. Απλώς βοηθάει την καλύτερη οπτικοποίηση. Ναι. Δηλαδή καθιστά πιο εύκολη τη δουλειά για τους φοιτητές. Δηλαδή δεν είναι σαν να έχεις να βάλεις σε δύο κολόνες δίπλα-δίπλα το Word, ας πούμε, και τα λοιπά. Σου δίνει... Δεν είναι aligner, δεν κόβει δηλαδή πρόταση-πρόταση. Όχι. Και σε τι μορφότυπο δουλεύετε αυτό, σε τι XT το δουλεύουμε, το WordFast? Είναι έτοιμο, δεν ξέρω από τεχνική σκοπιάς κάτι ιδιαίτερο. Επιτρέπετε, όχι, δεν χρειάζεται να μετατρέψεις το κείμενο σε TXT, ακριβώς όπως το έχουμε στο αρχείο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ εύκολη η χρήση του. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία. Κύριε Βαλιοντή, αν θέλετε. Καταρχάς, ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και θα αναφερθώ στον κύριο Σιδηρόπουλο. Είναι ο γνωστός μας από τα προηγούμενα συνέδρια και σε αυτό το θέμα το mechanics και engineering, το οποίο ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί. Και να πω ότι στο πλαίσιο της τυποποίησης, από τη δεκαετία του 90 καθιερώσαμε τη μηχανική φυσιστών ΕΛΟΤ, διότι έπρεπε να διακριθεί από το mechanics το μηχανική. Και βέβαια όχι από το μηχανικό το επίθετο, από το μηχανικό το ουσιαστικό, διότι και το αγγλικό από αυτό. Δηλαδή εφαρμόσαμε μια αναλογία εδώ πέρα. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση να αναθεωρήσουμε τον όρο, γιατί ο όρος μηχάνευση μελετήθηκε από το ΓΕΣΥ μαζί με τη μηχανίκευση και τον αποφύγαμε από τις συνδηλώσεις που είχε, το μηχανεύουμε. Αλλά πέρασαν δεκαετίες, μπορούν να γίνονται ανασκοπήσεις και των όρων, γίνονται αναθεωρήσεις και δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Απλώς είναι θέμα βέβαια συμφωνίας της κοινότητας των μηχανικών. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία των μηχανικών. Και βέβαια θα μπορούσε η ΕΛΕΤΟ να συμβάλλει σε αυτό. Και να δούμε και για τους άλλους όρους που είπατε.
για το, η μηχανομάθηση. Την έχουμε περάσει σε πρώτη pilot, έτσι. Η μηχανομάθηση, αντιμηχανική μάθηση. Έτσι, την έχουμε σε πρώτη pilot. Πρώτη πετυχητή νοημοσύνης έχουμε βγάλει για τη σειρά 996, η οποία είναι αντίστοιχο του, το αντίστοιχο του ISO TIEC. Όσο για το μηχανοειδής μάθηση θα είχα αντίρρηση, διότι μηχανοειδής μάθηση θα σήμαινε μάθηση που μοιάζει με μηχανή. Αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Μηχανομάθηση... Πάντων, είναι ολόκληρη συζήτηση, δεν μοιάζει με μηχανή. Η μάθηση δεν μπορεί να μοιάζει μάθηση με μηχανή. Αυτό μπορεί να μας πει και η κυρία Αναστασιάδη. Για το ειδής που έχει κάνει ειδική ενασχόληση έχει. Δεν θα κάνω παραπέρα, γιατί μπορεί να μας πιάνει η ώρα, έτσι. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω σε αυτό εδώ. Βεβαίως, οι ειδικοί πάντοτε έχουν τον πρώτο λόγο για κάθε πεδίο, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι ειδικοί μάλλον έχουν αδρανήσει. Για να πούμε την αλήθεια. Και τώρα θα πω και μια άλλη αλήθεια, ότι για την καθημερινή δουλειά του μηχανικού η χρήση των σωστών όρων δεν είναι υψίστης προτεραιότητας στον ίδιο βαθμό, για παράδειγμα, που είναι για τον νομικό, για τον δικηγόρο. Αυτή είναι μια εξήγηση. Και το άλλο είναι ότι ο όρος μηχανική έχει μεταφερθεί και σε μια πλειάδα άλλων πεδίων, που φτάνουν μέχρι και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Και έχει μεταφερθεί με λανθασμένο τρόπο, επειδή ακριβώς οι μηχανικοί δεν έκαναν αυτή την απαραίτητη διάκριση. Και βέβαια οι ειδικοί κάθε πεδίο έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά τα διάφορα πεδία δεν είναι κλειστά συστήματα. Οι ειδικοί λογοδοτούν και προς τα έξω. Για παράδειγμα, σε ποιους λογοδοτούμε? Πιο πολύ λογοδοτούμε στα νέα τα παιδιά. Όταν εγώ πηγαίνω να διδάξω ένα μάθημα για την εισαγωγή στην επιστήμη του μηχανικού, αυτά που είπα εδώ θα τα πω στα νέα τα παιδιά. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν μπορώ να ομολογήσω ότι η ελληνική γλώσσα δυστυχώς έχει υστερήσει σε αυτό το θέμα. Ενώ σε όλες τις γλώσσες, επειδή είναι δύο διαφορετικές λέξεις, είναι ξεκάθαρος ο διαχωρισμός της μηχανικής από τη μηχανευτική, μόνο στην ελληνική γλώσσα δεν είναι. Να τονίσουμε ότι υπάρχει και ότι αποδίδεται το engineering και ως τεχνολογία. Ναι, είναι κάτι άλλο όμως. Εντάξει. Πάντως νομίζω ότι μήπως η κυρία Αναστασιάδη έχει να μας πει κάτι για το... Ναι, για το ειδής. Ναι, το μηχανοειδής που αναφέρατε δεν σημαίνει με μηχανή, γιατί το ειδής προσδίδει τη σημασία της προσέγγισης. Λίγο δηλαδή, πιο δυνατά, αν γίνεται, συγγνώμη. Ναι, θα πάω πιο κοντά. Εγώ ευχαριστώ. Το μηχανοειδής δεν σημαίνει με μηχανή, γιατί το ειδής προσθέτει τη σημασία της προσέγγισης, κατά προσέγγιση, δηλαδή περίπου κάτι σαν μηχανή, το οποίο εσείς δεν θέλετε να πείτε, θέλετε να πείτε μηχανή. Άρα αυτό ακριβώς θέλω. Όχι, αυτό ακριβώς θέλω. Θέλω να πω ότι είναι σαν, δηλαδή, μάθηση μηχανοειδή σημαίνει μαθαίνω σαν να ήμουν μηχανή. Δηλαδή, ο αλγόριθμος, αυτό είναι η μηχανική. Ωραία. Πάντως, το ειδής έχει αυτή τη λειτουργία. Ναι. Ότι είναι περίπου ή σαν, δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι σε μια τυπολογία, στην περιφέρεια, ναι, της τυπολογίας. Διότι δεν υπάρχει μια μηχανή συγκεκριμένη, είναι ένας αλγόριθμος, είναι λίγο άειλο. Γι' αυτό είναι, έτσι το βλέπω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται αυτό. Η μηχανική μάλιστα έχει καθιερωθεί τόσο πολύ, ώστε αυτό δεν αλλάζει. Πάντως, λέμε για λόγους για να συζητάμε. Πάντως, κύριε Σιδηρόπουλε, σε ό,τι αφορά το μηχανομάθηση, αφού το συμφωνείτε κι εσείς, αυτό το συμφωνώ. Συμφωνώ βεβαίως με τη μηχανομάθηση. Η μηχανομάθηση πρέπει να περάσει. Και ναι, που δίνει σωστά. Παράγωγα, είναι μονολεκτικό, που δεν να δώσει και παράγωγα, μπορεί να, έτσι. Σωστά, ναι. Ναι, συμφωνώ, εντάξει, εγώ απλώς και μόνο χάρη συζητήσεως πιο πολύ, εντάξει. Ναι. Το χεράκι το είχα σηκώσει, όχι για το ειδής, αν μπορώ να έχω το λόγο.
Ναι, ναι, βεβαίως, είναι η σειρά σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σύντομα συγχαίρω όλους τους ομιλητές για τη συνεισφορά τους, που είναι σημαντικά όλα αυτά για την ελληνική ορολογία. Απλώς για τον κύριο Βιζά, στο σημείο που έχετε τις μορφολογικές αναλύσεις, κάπου μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρόλαβα να σημειώσω τον αυλωτής, που λέτε ότι είναι ναύλος και οτής. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ρήμα πιο μπροστά. Δηλαδή, το τις αυτό που κατασκευάζει ουσιαστικά προϋποθέτει μια βάση ρηματική και όχι ένα ουσιαστικό. Θέλω να πω, ίσως το κομμάτι της μορφολογίας λίγο να ξαναβλέπατε τις αναλύσεις. Να σημειώσω εδώ ότι πολλά λεξικά έχουν πολλά λάθη στο θέμα αυτό. Ναι, ναι, μα γι' αυτό και εμείς επικαλούμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρηση. Επικαλούμαστε ότι βρήκαμε και τα έχουμε και στη βιβλιογραφία. Ό,τι υλικό χρησιμοποιήσαμε είναι συνδυαστικά και από τα τρία λεξικά, δηλαδή και το χρηστικό της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη και του Μπαμπινιώτη. Ναι. Να σημαίνει ότι είναι, γι' αυτό είπα και ότι με επιφυλάξεις και για την ανασημασιοδότηση και τα σχετικά. Αν δηλαδή ο ναυλωτής είναι αυτός που ναυλώνει, το... Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Η βάση δεν είναι το ναύλο, αλλά είναι το ναυλώνο. Ναυλώνω, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Και πιθανότατα να υπάρχει, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα στο πώς αναλύονται μορφολογικά οι παράγωγες, οι προθυματοποιημένες, οι επιθυματοποιημένες λέξεις. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Δεν θέλω να κρατήσω άλλο το... Ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πολίτη, θέλετε να ρωτήσετε? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση θέλω προς τον κύριο Βιζά. Αυτές οι μεταφράσεις εκπονήθηκαν πριν από την Ελληνική Επανάσταση, επομένως δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Οι δύο από αυτές. Οι δύο από αυτές. Ναι, ναι, οι δύο πρώτες. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, σε τι εξυπηρετούσαν, γιατί μετέφρασαν από τα γαλλικά στα ελληνικά τη στιγμή που η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτηρα. Υπήρχε γενικότερα ένας θαυμασμός προς τη γαλλική παιδεία λόγω και της γαλλικής επανάστασης και του γαλλικού διαφωτισμού. Και επιπλέον και οι δύο δραστηριοποιούνταν στη Γαλλία. Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, αν μπορεί να έχει αυτό κάποια σημασία, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος δραστηριοποιούνταν εμπορικός και στην Κωνσταντινούπολη και στο Παρίσι. Και ο Θεόδωρος Ράκος, ο οποίος ήταν τρικαλινός, εγκαταστάθηκε κάποια στιγμή στη Μασσαλία και ασκούσε το εμπόριο από τη Μασσαλία. Οπότε μπορεί και για ίδιον όφελος ενδεχομένως. Αλλά δεν αναφέρεται πουθενά και η έρευνα δεν... πραγματικά το έψαξα όσο πιο συστηματικά μπορούσα, δεν έδειξε κάτι σχετικό, δηλαδή ότι... Γι' αυτό και επισήμανα ότι στην εισαγωγή και της μιας μετάφρασης και της άλλης απευθύνονταν προς τους Ελληνορωμαίους, ομογενείς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, εμπόρους και όλα αυτά, για να, ουσιαστικά για να το εθιμικό δίκαιο που επικρατούσε μέχρι τότε να αποκτήσει γραπτή υπόσταση, και το οποίο πάλι βασιζόταν ουσιαστικά σε γαλλική νομοθεσία. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ο νόμος του Σαβαρή του 1679, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή περίπου 100 χρόνια πριν από την Επανάσταση. Ναι, 100 και κάτι χρόνια πριν από την Επανάσταση, το οποίο ουσιαστικά κωδικοποιήθηκε από το νομικό επιτελείο του Ναπολέοντα, με πολύ λίγες παραλλαγές. Γι' αυτό και ήταν γνωστό στους Έλληνες εμπόρους και δεν δυσκολεύτηκαν, υποτίθεται, τουλάχιστον από ό,τι έλεγαν οι δύο μεταφραστές, ότι δεν θα δυσκολευτούν να το εφαρμόσουν γιατί τους είναι ήδη γνωστό. Απλώς αυτοί και οι δύο, δηλαδή οι προεπαναστατικοί μεταφραστές, χρησιμοποίησαν αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο προκειμένου εκεί μέσα να συμπτύξουν, έτσι, να αποδώσουν με τους αρχαιοελληνικούς αυτούς όρους, τέλος πάντων από παλαιότερες περιόδους της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, να αποδώσουν το γαλλικό περιεχόμενο. Νομίζω ότι
μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Αύριο 9.30 συνδεόμαστε για να ξεκινήσουμε στις 10. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους.